Με το σάλο και την κατακραυγή για τις αρχικές του δηλώσεις να μην έχει κοπάσει ούτε στο ελάχιστο, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αποτελεί πλέον παρελθόν από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας. Υπάρχουν αυτοί που θρηνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να βγάλουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να φέρουν πίσω ένα μισθό, ένα μεροκάματο. Και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Σε γραπτή δήλωσή του, αφού χαρακτηρίζει δολοφονία το θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καριώτη, υποστηρίζει ότι παρέμεινε μέχρι σήμερα στη θέση του Υπουργού ώστε να ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Υπηρετώ τη δημόσια ζωή με αρχές και αξίες. Έχω μάθει να λαμβάνω τις ευθύνες μου και να μην κρύβομαι στα δύσκολα. Μπορεί για κάποιους να είμαι ένας καλός πολιτικός, για κάποιους άλλους όχι, αλλά δεν δέχομαι να με πετροβολούν ως άνθρωπο. Η πολιτική μου διαδρομή και η προσωπική μου αξιοπρέπεια επιβάλλουν να μην παραμείνω στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γι' αυτό και επέβαλα στον Πρωθυπουργό την παραίτησή μου. Ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση αναπόφευκτη. Ορθώς υπέβαλε την παραίτησή του. Οι δηλώσεις οι οποίες έκανε όταν μιλάμε για Υπουργό και μάλιστα σε αυτή τη θέση δεν δικαιολογούνται. Δεν είναι οποιοδήποτε ο οποίος μπορεί να κάνει μια λάθος δήλωση και μετά να την πάρει πίσω όταν δει την κατακραυγή του κόσμου. Νωρίτερα τα ξημερώματα, το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του Blue Horizon μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογίας, η οποία κατέληξε σε διαφωνία για την τύχη των υπολείπων δύο κατηγορουμένων που παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Αντώνη, μιλώντας στην Κρήτη TV, κάνει λόγο για την ανάγκη διερεύνησης των ευθυνών και για άλλα μέλη του πληρώματος που εμπλέκονται στη διαχείριση του περιστατικού. Προφανώς αυτά που είπαν, οι δικαιολογίες που ακούστηκαν, δεν έπεισαν την κυρία Ανακρίδια και τον κύριο Εισαγγελέα. Θα υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι, γιατί και από πληροφορίες που έχουμε και από μαρτυρίες προκύπτει ότι την ώρα που έγινε το περιστατικό ήταν και άλλα άτομα στην πουκαπόρτα του πλοίου, υπάλληλοι δηλαδή της εταιρείας, και το θεωρώ αδιανόητο να μην είδαν ή να μην κατάλαβαν τι έγινε. Τα ηχητικά ντοκουμέντα που έρχονται συνεχώς στο προσκήνιο για το πώς αντιμετώπισαν τα μέλη του πληρώματος το τραγικό περιστατικό προκαλούν νέο κύμα οργής. Με το γεγονός ότι έμπλεξαν να τους απασχολεί περισσότερο από την ίδια τη ζωή και την τύχη του άτυχου Αντώνη. Υπήρξε να μπει μέσα, δεν προλάβει, φύση έπεσε στη θάλασσα και από την πάντα είναι κυμμένος. Ο πλοίαρχος, ένα μέλος του πληρώματος και ο ύπαρχος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το λιμεναρχείο του Πειραιά αναφέρουν ότι κάποιος επιβάτης πήγε να πηδήξει στον καταπέλτη και έπεσε στη θάλασσα, αποσιωπώντας παντελώς ότι μέλη του πληρώματος ήταν εκείνα που έσπρωξαν τον άτυχο Αντώνη στο θάνατο. Πιάστηκε τον καταπέλτη, δεν πάτησε. Μόνο έβαλε το πόδι για να βλέπει, αλλά γύρισε και το καταπέλτη ήταν σηκωμένο. Ναι, γεια σας, από το Blue Horizon τηλεφωνώ. Την ώρα που είχαμε μολύσει, είχαμε πάρει άδεια κανονικά, μολύσαμε, πήγε πρόσφατα το καταπέλτη.